Ο Μινάς Οπτινόπουλος είναι στην γραμμή μας. Μινά, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σας, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Και συγχαρητήρια για... και για το χθεσινό, αλλά και για όλα αυτά που έχετε πετύχει σε μικρό χρονικό διάστημα, τα οποία φαντάζομαι και εσένα σε αφήνουν πάρα πολύ ικανοποιημένο και χαρούμενο, να υποθέσω. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, όντως ήταν δύσκολο το ξεκίνημα. Αργήσαμε να αργήσει να χτιστεί η ομάδα. Από εκεί και πέρα καταφέραμε να είμαστε σε αυτή την πρώτη θέση τώρα, με το συνένα και το ρεπό, και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι με τους εαυτούς μας. Ξέρεις, σε αυτήν εδώ την εκπομπή έχω μιλήσει με αρκετούς συμπαίκτες σου, δηλώσεις προπονητών, όλων όσων είναι κοντά στην ομάδα. Οι απ' έξω δεν μπορούν να το εξηγήσουν, οι εκτός Ηρακλή. Το πώς μια ομάδα δημιουργήθηκε στο και πέντε, όχι στο παραπέντε, και καταφέρνει αυτή τη στιγμή, όχι την τελευταία αγωνιστική, αλλά αρκετά παιχνίδια πριν το τέλος, να είναι ξανά πρώτη και μάλιστα να έχει και αυτό το προβάδισμα που έλεγα νωρίτερα, γιατί μπορεί να φτάσει και στο συν 4 όταν ο Άρης Παλαιοχωρίου θα κάνει το ρεπό του. Εσύ, ζώντας από πάρα πολύ κοντά, είσαι βασικότατος στέλεχος της ποδοσφαιρικής ομάδας του Ηρακλή όλους αυτούς τους μήνες. Ποια εξήγηση δίνεις για το πώς καταφέρατε, γιατί είναι δικό σας επίτευγμα και σας αξίζουν συγχαρητήρια ξανά, πώς καταφέρατε σε μικρό χρονικό διάστημα από εκεί που η ομάδα χτίστηκε τελευταία στιγμή να είναι η καλύτερη στον όμιλο? Πιστεύω όλοι όσοι είμαστε αυτή τη στιγμή στο Ηρακλή, η διοίκηση, καταλαβαίνουμε πολύ καλά πού βρισκόμαστε. Mm-hmm. Εγώ και οι συμπαίκτες μου, δηλαδή από την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε, καταλάβαμε το μέγεθος του Ηρακλή. Το ξέραμε και από πριν, αλλά το ζήσαμε κιόλας μέσα από διτήρια κτλ. Και πιστεύω δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό σε κάθε μάτς για να φτάσει η ομάδα εκεί που πρέπει να είναι. Πλέον παίζετε και καλό ποδόσφαιρο. Ας μου επιτραπεί η έκφραση, Μινά, έχετε ανοίξει. Το είδαμε και στον Εύωσμο 3 γκολ. Με την ομάδα των Τρικάλων Μαθίας 4 γκολ. Εχθές πάλι 4 γκολ. Προηγήστε νωρίς, το εκμεταλλεύεστε και η ομάδα δείχνει ότι μπορεί να παίξει και καλό ποδόσφαιρο πέρα το ότι παίρνει 3 βαθμούς. Είστε σε καλή φάση, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση, αυτό το διάστημα. Πιστεύω έχουμε πιο πολύ χρόνο στο να. Στο να προπονούμαστε πάνω σε αυτό, διότι μέσα στον Δεκέμβριο κάναμε πάρα πολλά μάτς. Ήταν οι εμβόλυμες, ναι, σωστά. Ναι, ήταν η Τετάρτη Κυριακή συνέχεια μάτς και δεν είχαμε τον χρόνο να ασχοληθούμε με κάποια στοιχεία που θα έπρεπε να έχει η ομάδα. Ενώ τώρα Κυριακή γινόμαστε όλο και καλύτεροι, πιστεύω. Και η ξεκούραση που έχετε και με τα νέα παιδιά που έχουν έρθει σας έδωσαν προφανώς χρόνο να μάθετε και καλύτερο ένας τον άλλον, έτσι, γιατί φαντάζομαι συμφωνείς ότι υπάρχει και μια σημαντική προσθήκη ποδοσφαιριστών που έχουν έρθει το τελευταίο χρονικό διάστημα στην ομάδα. Φυσικά, ναι. Για τα παιδιά που έχουν έρθει, όπως είναι πάρα πολύ καλοί χαρακτήρες και καλοί ποδοσφαιριστές και βοηθάνε και στο να ξεκουράζονται και τα παιδιά που παίζουν και να είναι πιο βαθύς ο πάγκος, ας πούμε, να έχει η ομάδα... Μεγαλύτερο βάθος. Μεγαλύτερο βάθος, έτσι ακριβώς. Και μεγαλύτερο ανταγωνισμό και σε εσένα και στα υπόλοιπα παιδιά, το ότι υπάρχουν αρκετοί παίχτες για συγκεκριμένες θέσεις, σας κάνει να το παλεύετε περισσότερο, έτσι, να έχετε μεγαλύτερο ανταγωνισμό μέσα στην ομάδα. Φυσικά, ναι, υπάρχει ο καλός ανταγωνισμός, mm-hmm. ο καλός ανταγωνισμός μέσα στην ομάδα και αυτό μας βοηθάει να γινόμαστε όλο και πιο καλοί στις προπονήσεις και στους αγώνες. Μαθαίνοντας με το που τελείωσε το δικό σας το εύκολο 0-4 χθες το Κιλκής και το 1-1 του Ευόσμου, ήρθε ξανά η ανακούφιση. Πώς το υποδεχτήκατε αυτό το αποτέλεσμα? Ή δεν μπαίνετε, Μινά, στη διαδικασία, γιατί λέτε ότι εξαρτάται από εμάς. Κερδίζουμε όλα τα μάτς, βγαίνουμε πρώτοι, τελειώσαμε. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα κάνει ο Άρης Παλαιοχώρη. Χαρήκαμε, φυσικά και χαρήκαμε. Μας δίνει ένα αβαντάζ αυτό το χ που έφερε ο Άρης Παλαιοχωρίου, αλλά προσωπικά εγώ πίστευα ότι ήταν στο χέρι μας καθ' όλη τη διάρκεια. Γιατί είχαμε κάνει και το ρεπό μας, ναι, μεν ήμασταν πίσω πριν κάνει το χείο ή το Παλαιοχώρη, αλλά είχαμε κάνει το ρεπό μας, οπότε ήταν πάλι στο χέρι μας, πιστεύω. Mm-hmm. Τώρα έχετε ένα εντός σας παιχνίδι με την Καρδία, μετά ακολουθεί το εκτός με τον Μακεδονικό, περισσότερο ανακουφισμένοι, έτσι, καθώς 100% πλέον είναι στο χέρι σας με την πρώτη θέση. Ναι, φυσικά. Τώρα κοιτάμε, κάθε μάτς το κοιτάμε σαν τελικό. Έχουν μείνει 8 μάτς που πρέπει να τα πάρουμε, πιστεύω, και τα 8. Mm-hmm. Και κάθε μάτς που γίνουμε για να κερδίσουμε, το κοιτάμε κάθε μάτς ξεχωριστά. Ήδη ξέραμε και σε αυτό το μάτς το κλικησιακό. Το κλικησιακό παλεύει στο να σωθεί και ήταν πολύ δύσκολο το μάτς για εμάς. Αλλά
Εντάξει, καταφέραμε να προηγηθούμε με 2-0 στο πρωτομήχρονο, οπότε έγιναν όλα πιο εύκολα. Έτσι θα πάμε και στα επόμενα μάτια. Και αυτό που έρχεται την Κυριακή στο Καφτατζόγλιο, παρόμοιο φαντάζει μάλλον. Έτσι, μια ομάδα που θα έρθει να παίξει άμυνα, να πάρει ό,τι μπορεί, αλλά νομίζω ότι για ακόμη μια φορά, αν βρείτε τρόπο να ξεκλειδώσετε, που το κάνετε εδώ και καιρό, να ξεκλειδώσετε γρήγορα την αντίπαλη άμυνα, μετά παίρνετε φόρα και δεν σταματάει κανένας. Και στο σκορ. Ναι, πιστεύω, ναι. Το θέμα είναι να ξεκλειδώσει η άμυνα, όπως είπατε, πολύ νωρίς. Γιατί ο αντίπαλος παίρνει και ψυχολογία όταν δεν μπαίνει το γρήγορο γκολ και κλείνεται πιο πολύ πίσω. Οπότε το κλειδί είναι το γρήγορο γκολ. Εσύ προσωπικά, Μινά, πώς ζεις όλους σου αυτή την παρουσία με τη φανέλα του Ηρακλή, με την παρουσία του κόσμου, με την ιστορία και όλα αυτά που συνδέουν το όνομα του Ηρακλή και με τη δική σου πάρα πολύ θετική παρουσία, βασικότατο, όπως είπα, στέλεχος και νωρίτερα, εντεκαδάτος όπως λέμε, είσαι μόνιμα στους πρωταγωνιστές. Πώς το ζεις εσύ αυτό? Από τη στιγμή που έχεις στην Ηρακλή, αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ σε τι μεγάλο σύλλογο ήρθα. Οπότε κοιτάω τη δουλειά μου να είμαι συγκεντρωμένος. Ο κόσμος, εντάξει, εγώ δεν το έχω ξαναζήσει αυτό με τον κόσμο τόσο κοντά στην ομάδα όπου και να παίζουμε. Είναι σαν να παίζουμε εντός έδρας, όπως ήταν και ο Σελικής. Οπότε συγκεντρωμένος και τη δουλειά μου αυτό. Γιατί όπως προανέφερα, ο Ηρακλής είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μέλος αυτής. Είναι πολύ όμορφο το συνέστημα, Μινά, να σκοράρεις και να έχεις κάπου να πας, ε. Ναι, να σε περιμένουν όλοι αυτοί να πας εκεί. Γιατί όπως είπες νωρίτερα, δεν είχε συνηθίσει το να το ζεις αυτό και φαντάζομαι είναι ξεχωριστή η εμπειρία σου. Ναι, είναι ξεχωριστή. Ο κόσμος είναι ξεχωριστός. Τα συστήματα και γενικά η παρουσία του κόσμου είναι το κάτι άλλο. Κάτι άλλο μεταξύ σοβαρού και αστείου, πλέον με τις προσθήκες που έχουν γίνει, είστε πάρα πολύ μέσω επιθετικά. Χωράτε, έτσι? Ναι, είμαστε μια χαρά, όλα ωραία. Το βλέπω και νομίζω είναι θετικό και για τον προπονητή σου, το ότι έχει αρκετές επιλογές για τα παιχνίδια ανάλογα και το πώς πάει αυτό. Σου εύχομαι καλή ξεκούραση, νομίζω αύριο έχετε το ρεπό σας για να πάρετε δυνάμεις εν ώψη της συνέχειας και της προετοιμασίας για το παιχνίδι με την Καρδία. Οπότε Μινά, καλή ξεκούραση και πάλι πολλά μπράβο και μακάρι να συνεχίσετε έτσι μέχρι τέλους. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό βράδυ.